Φίλοι του Game.gr, καλησπέρα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε το Plantronics Rig 500E, ένα gaming headset με την υπογραφή του ESL που κατασκευάζει Plantronics και απευθύνεται ειδικά σε όλους τους fans των eSports. Είναι συμβατό με PC, κονσόλες, smartphones και tablets. Η Plantronics είναι γνωστή για την κορυφαία ποιότητά της στον τομέα του ήχου και το Rig 500E δεν κάνει συμβιβασμούς. Στη συσκευασία του συναντάμε δύο ζευγάρια ακουστικών και δύο επεκτάσεις καλωδίων, μία για audio jack θύρα και μία αντίστοιχη για USB, με δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του Dolby Digital ήχου. Συναντήσαμε ακόμη ένα αποσπόμενο μικρόφωνο, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Ουσιαστικά το headset συναρμολογείται, καθώς χρησιμοποιείται ως βάση το σκελετό του που αποτελείται από πλαστικό και τοποθετείται από ένα ζευγάρι ακουστικών σε μία από τις τρεις εσοχές, ανάλογα με το μέγεθος του κεφαλιού σας. Ο σκελετός γενικά έχει λιτή κατασκευή και το πλαστικό είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, χωρίς να σας βαραίνει, αν και εμφανισιακά η ανοιχτή κατασκευή του, που σημαίνει λιγότερο υλικό, ίσως να σας ξενήσει. Πάντως, στο πάνω μέρος, το μαξιλαράκι είναι πολύ καλής ποιότητας και προσφέρει μεγάλη άνεση όταν φοράτε το headset. Η ποιότητα ήχου που προσφέρουν τα Plantronics Rig 500E είναι απαράμιλη, καθώς μιλάμε για Dolby 7.1 audio στα 24 bit. Ξεκινήσαμε δοκιμάζοντας τα ESL ακουστικά. Σε όλα τα games μπορέσαμε να ακούσουμε ακόμα και τους ήχους του περιβάλλοντος γύρω μας, σαν να ήμασταν εκεί, αλλά και τους ήχους των χτυπημάτων με ακρίβεια, στοιχεία πολύ σημαντικά ειδικά αν παίζετε online FPS ή MMORPG. Ομολογώ ότι υπήρξε μια μικρή πίεση στα αυτιά μετά από 45 λεπτά χρήσης, καθώς τα ESL headset προσφέρουν ηχοαπομόνωση για όσους επιθυμούν να παίζουν σε επίπεδο eSports, σε εξωτερικούς χώρους με κόσμο και να μην επηρεάζονται από αυτόν. Δοκιμάζοντας όμως το μαύρο set ακουστικών, έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα. Είναι πιο ελαφρύ από το αντίστοιχο με το brand του ESL, επιτρέποντάς μου να φορώ το headset ξεκούραστα για αρκετές ώρες και βγάζει την ίδια ακριβώς ποιότητα. Οι διαστάσεις του headset είναι 30x13x26,4 εκατοστά και το μήκος καλωδίων έρχεται στο 1,5 μέτρο. Η συχνότητα απόκρισης κυμαίνεται στα συνήθη 20 έως 20.000 Hz, η αντίσταση είναι 32 ohm και η ευαισθησία ακουστικών 42 dB. Το βάρος του headset ανέρχεται μόλις στα 200 γραμμάρια. Η συχνότητα απόκρισης μικροφώνου κυμαίνεται στα 100 με 10.000 Hz με ευαισθησία μικροφώνου στα 45 dB. Το μικρόφωνο είναι αποσπόμενο, μη κατευθυνόμενο, με κάθετη κίνηση και αυτόματο mute αν το σηκώσετε ψηλά στην αρχική του θέση. Ας κάνουμε όμως ένα τεστ με μια φυσιογνωμία που έχετε γνωρίσει από τα live streams του Game World. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Είμαι ο Νίκος Δρακόπουλος και αυτό είναι το τεστ μικροφώνου για το Plantronics Rig 500E headset. Όπως βλέπετε, η ποιότητα μικροφώνου είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην αγορά. Η Plantronics δεν κάνει συμβιβασμό στο θέμα ποιότητας. Η χρειά της φωνής είναι ορθή, τα μπάσα έχουν σωστή ποιότητα και γενικά δεν ακούγονται τα λεγόμενα puff την ώρα που μιλάτε. Στο θέμα μικροφώνου, το Rig 500E θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους. Αυτή ήταν η παρουσίαση του Plantronics Rig 500E, η τιμή του οποίου ξεκινάει από τα 135 ευρώ. Αν δεν με γελούν τα μάτια μου, το εντόπισα στα public σε προσφορά στα 100 ευρώ. Ομολογουμένως αποτελεί ένα από τα καλύτερα headset της αγοράς σε θέμα ποιότητας ήχου και μικροφώνου, και αν δεν σας ενοχλεί το design του, τότε θα δικαιώσει τα χρήματα που θα δαπανίσετε. Περιμένουμε τις απόψεις για το headset στα σχόλια και για περισσότερη συζήτηση σχετικά με αγορά περιφερειακών, ελάτε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε στο forum του gamer.gr. Ενώ φτάσαμε στο επικό Street Fighter 4 που ειδικά η ultra έκδοσή του με τόσο τεράστιο ρόστερ χαρακτήρων και με όλα αυτά τα modes αποτελεί για μένα την καλύτερη έκδοση της σειράς. Και φτάνουμε πλέον στο Street Fighter 5, το οποίο κυκλοφορεί ήδη από το Φεβράριο, όπως είπαμε και πριν, για PC και PS4, όπου η φάση ήταν ως εξής. Είχε πάει στο σπίτι της πρώην του για να ρίξει ένα και λέει: «Δεν πιάνω και ένα Pokémon που στο σπίτι της». Πολύ ωραία. Τι είναι το Printing Season? Ένα παιχνίδι κτηνοβασίας. Ναι, βρέθηκαν developers οι οποίοι αναπτύσσουν παιχνίδι στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να αναπαραχθεί με ζώα και όχι μόνο αυτό, να φτιάξει υπάρξεις που είναι, ας πούμε, κάτι σαν δίποδο.